Στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, παντακού του μαγόρου και τα πάντα αφαιρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, και θέ και σκύνος του φημή, καταφράζει ο μονάς από πάση γύρους και σώσος των αγαθές του φράσης κόμματος. Αμήν. Και πάλι στη ροή των Ευαγγελίων που θα ακουστούν το τριώδιο. Το επόμενο που περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε το Ευαγγέλιο, που αν το προσέξουμε, θα δούμε λες και διαβάζουμε τον άνθρωπο το σημερινό. Λοιπόν, άνθρωπος της λέγει, είχε δύο υιούς. Και είπε ο νεότερος το πατρί. Πάτερ, δώσ' μη το επιβάλλον μέρος της ουσίας. Το κόβουμε εδώ πέρα για να το δούμε λιανά. Κάποιος άνθρωπος πίσω από τη φράση άνθρωπός της, κάποιος άνθρωπος είναι αυτός που είπε αυτό, που ενώ ήταν Θεός και έγινε άνθρωπος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είχε δύο υιούς. Δεν είχε μόνο δύο υιούς, αλλά ή πως λέει η Αγία Γραφή, είχε υιούς και θυγατέρας. Αλλά εχώρισε με βάση το τρόπο ζωής των ανθρώπων, με βάση το τρόπο ζωής, με βάση τη σκέψη, με βάση την νοοτροπία, εχώρισε τους υιούς σε δύο κατηγορίες. Δύο υιούς σημαίνει δύο κατηγορίες ανθρώπων. Οι οποίες, επαναλαμβάνω, κατηγορίες ανθρώπων έχουν η κάθε μια μία στάμπα στο μέτωπο που πηγάζει από το μέσα, από την νοοτροπία. Η μία είναι εκείνη που σέβεται, που αγαπάει, που λατρεύει τα θεία. Με τον τρόπο που ανήκει η λατρεία προς το Θεό, προς τα θεία. Με τον τρόπο που ανήκει. Η άλλη είναι η κατηγορία εκείνη η οποία αδιαφορεί αν υπάρχουν τα θεία, αν υπάρχει ο Θεός. Το μόνο που βλέπει, θα το δούμε παρακάτω, είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι άλλο. Άρα, τα δυο παιδιά είναι η ανθρωπότητα ολόκληρη, η ανθρωπότητα ολόκληρη, χωρισμένη στα δύο. Εδώ είναι συμβολική αυτή η περίπτωση. Θέλει να πει ότι οι άνθρωποι γενικά άλλοι έχουν αγάπη στο Θεό, άλλοι αρνούνται την ύπαρξη Θεού ακόμη και έχουν εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής. Είπε
λέγει ο ένας από τους δύο, ο νεότερος, στον πατέρα του. Του είπε ο νεότερος του πατέρα, δώσ' μη το επιβάλλον μέρος της ουσίας, δώσε μου το μέρος της περιουσίας που μου ανήκει. Να δώσει ο πατέρας στο παιδί την περιουσία που του ανήκει. Πουθενά σε καμιά νομοθεσία, ούτε θεία, ούτε από το Θεό, στις γραφές της Άγιας, ούτε ανθρώπινη, δεν λέγει, δεν γράφει ότι χρεωστάει ο πατέρας στο παιδί. Αλλά το παιδί οφείλει στον πατέρα. Εδώ ο Κύριος λέγει ότι το παιδί είναι απαιτητικό. Να του δώσει, λέγει, το επιβάλλον μέρος ουσίας. Και εδώ ουσία, ίσον περιουσία, ουσία σημαίνει περιουσία. Δώσε μου, πατέρα, την περιουσία που μου ανήκει. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Όλη η βάση της απέτησης του νεοτέρου Υιού, είναι νεότερος ο Υιός, νεότερος, δεν είναι μεγαλύτερος, είναι ο μικρότερος. Όλη η ουσία της απέτησης του ήταν εδώ, μέσα στο νου του. Αν δεν κυοφορούσε, δεν είχε μέσα στο λογικό του κολλάψει, καλλιεργήσει, δεχτεί μέσα όλη αυτή την νοοτροπία, ότι ξέρεις, ο πατέρας με έφερε στον κόσμο, είναι υποχρεωμένος όχι μόνο να με μεγαλώσει, αλλά και να μου δώσει αυτό που μου ανήκει. Το είχε, θα το πούμε, και το επεξεργαζόταν συνεχώς. Σαν τη γυναίκα την Έγκυος που έχει μέσα στην κοιλιά 9 μήνες το παιδί, το κυοφορούσε εκείνος έτσι στη σκέψη του μέσα. Ότι μου το χρωστάει ο πατέρας, θα μου το δώσει. Εδώ η περιουσία, επαναλαμβάνω, είναι ο νους του ανθρώπου. Ο νους, δεν πρόκειται για άλλη περιουσία. Γιατί ο άνθρωπος έλαβε ως μοναδικό προνόμιο το νου, τη βούληση και την ελευθερία. Μοναδικό προνόμιο. Από τα ζώα, τα άλογα που δεν έχουν λογική, ξεχωρίζει από τη λογική που έχει ο άνθρωπος. Λοιπόν, το προνόμιο αυτό ο νεότερος Υιός αυτό χρησιμοποιεί σαν όπλο του κατά του πατέρα του. Και όλοι μας, ποιος μπορεί να πει ότι κάνω κάτι χωρίς να βάζω κάτι τη λογική? Μπαίνει η λογική κάτω, όποια και αν είναι η λογική, είτε είναι λογική είτε δεν είναι λογική, αυτή που πρέπει να το πούμε έτσι, χαρακτηρίζεται λογική.
αφού είναι άνθρωπος. Και με βάση αυτή πορεύεται είτε καλός είτε κακός στη ζωή του. Δώσ' μου, με άλλα λόγια του είπε, μου έδωσες τη λογική, θα τη κάνω εγώ τη λογική μου όπως θέλω. Ελεύθερο δεν με έκανες, θα τη κάνω εγώ όπως θέλω. Θα πορευθώ με βάση τη προσωπική μου ελευθερία, με τη λογική μου και μόνο. Και έτσι θέλω να ζήσω. Όχι με τη δική σου λογική. Όχι με τη δική σου λογική. Δώσμη, άφησε το δώσμη, δώσε μου το επιβάλλον, αυτό που, το μέρος που μου ανήκει από την περιουσία. Αυτό που μου έδωσες στο μυαλό μέσα τη λογική, άστο μου να το κάνω αφού μου το έδωσε όπως θέλω. Δεν θέλω τον θείο φωτισμό. Αυτό δεν το θέλω. Και λέει μέσα, κοιτάξτε κάτι, να δείτε κάτι, πριν προχωρήσω παρακάτω. Φέρει τα παιδιά στον κόσμο ο πατέρας με τη λογική, αλλά αυτή η λογική της απέτησης μετά προέκυψε. Όταν τα έφερε ο πατέρας στον κόσμο δεν είχαν αυτή τη λογική του γιου, αλλά και τη λογική να είναι στον πατέρα δίπλα. Μετά λοιπόν η λογική, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, η λογική του κακού, με άλλα λόγια, η λογική του κακού, του να φύγουμε από τον πατέρα, είναι όχι πρωτογενής, δεν έφτιαξε αυτή, δεν πρωτογεννήθηκε η λογική της υπακοής δεύτερη. Πρώτη είναι να υπακούμε, η δεύτερη είναι δώσε μου την περιουσία να φύγω. Είναι το κακό, με άλλα λόγια, μετά επινόηση του διαβόλου και υπακοή του ανθρώπου. Μετά, εντελώς μετά. Δώσε μου το επιβάλλον μέρος της ουσίας. Θέλω να φύγω. Και ο πατέρας αφού δημιούργησε όχι ζώα, ανθρώπους. Με λογική και σεβόμενος την ελευθερία, διήλεν αυτής των βίων. Διήλεν, το διήλεν σημαίνει, παιδί μου, να, η περιουσία μοιράζω στη μέση, πάρε εσύ αυτό που ζητάς και σου ανήκει. Και πήρε ο ένας την περιουσία και έφυγε, λέει, από τον πατέρα του. Και έφυγε από τον πατέρα του. Ήθελε να ζει κάτω από τη δική του προοπτική, κάτω από τη δική του λογική, κάτω από τη δική του ελευθερία. Κάτω από το δικό του επινόημα της λογικής του να πορεύεται. Αυτό έκανε ο νεότερος Υιός. Θα το τονίσω και το πράγμα, λέει, ο νεότερος ζήτησε να φύγει. Για να δείξει με αυτό ο Κύριος ότι οι νεότερες ιδέες, οι νεοτερισμοί, με άλλα λόγια που λέμε, δεν είναι ο τρόπος που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, αλλά είναι ο τρόπος που έβαλε ο διάβολος στο μυαλό του ανθρώπου. Είναι δεύτερο στη γένα το κακό που έβαλε ο διάβολος στον άνθρωπο. Είναι δευτερογενές. Πρωτογενές είναι του Θεού το θέλημα. Δευτερογενές είναι του διαβόλου το θέλημα. Γι' αυτό λέει ο νεότερος, ο δεύτερος Υιός. Είναι αυτός που ακολούθησε το θέλημα του διαβόλου. Και λέγει ότι αυτός ο Υιός
έζησε σε χώρα, λέει, μακρινή από τη χώρα που ήταν ο πατέρας του. Ο πατέρας του και ο αδελφός του προφανώς, αφού είχε και αδελφό. Θα διαβάσω ένα κομμάτι του ιερού του Αγίου Γρηγόρη του Παλαμά, που μιλάει τον ιό, για τον ιό τον νεότερο και τη ζωή που έζησε κάτω από το δικό του θέλημα. Ένα πολύ μικρό κομμάτι. Υπάρχουν μερικοί, θα το δούμε στη συνέχεια της περικοπής, που με την πολυήμερη ατροφία, μερικοί άνθρωποι που από τον πολύ καιρό που δεν έχουν να φάνε, την πολυήμερη ατροφία, κατανούν, δηλαδή δεν μελετώ να φωτιστεί ο νους μου, αλλά δεν τρέφω, δεν τρέφω το νου μου. Και αν δεν μελετώ αυτόν που έδωσε τον νόμο για να φωτίζεται, συνεπώς δεν έχει φως ο νους μου. Λέγει λοιπόν, με την πολυήμερη ατροφία στο νου τους έχασαν και την όρεξη της τροφής. Δεν τρως, δεν τρως, δεν τρως. Σταματάει κάποια στιγμή να δουλεύει το όργανο και δεν σου ζητάει φαγητό. Χάνεται η όρεξη της τροφής. Νευρική ανορεξία. Ε? Νευρική ανορεξία. Ναι. Ναι, η όρεξη, το λέει πολύ ωραία, όρεξη τροφής. Γι' αυτό δεν αντιλαμβάνονται τη ζημιά. Άμα δεν έχεις όρεξη, δεν πεινάω, λες, δεν θέλω να φάω, μη μου δίνετε φαγητό, σου προκαλεί και αηδία το φαγητό, άμα δεν έχεις όρεξη. Χάνεται, λέει, η όρεξη της τροφής και δεν καταλαβαίνουν τη ζημιά. Και αν έχουν το δάσκαλο, δυσανασχετούν ακόμη και στην ακρόαση της διδασκαλίας. Και δάσκαλος να υπάρχει, τώρα τι μας λέει αυτός, δεν μας αφήνει ησύχους. Χάνεται, επαναλαμβάνω, η όρεξη, έχει ανορεξία και κάνει και μετό στο τέλος τέλος. Δεν του πάει κάτω τίποτα. Ενώ αν δεν έχουν, δεν ζητούν, χάνουν, λέει, την όρεξη, ενώ αν δεν έχουν, δεν ζητούν το δάσκαλο, άμα δεν έχουν όρεξη, δάσκαλο ζητήσουν. Διάγοντα ζωή αμαρτωλότερη από τον άσωτο. Ξέρετε, ο άσωτος Υιός που θα ακούσουμε στο Ευαγγέλιο την Κυριακή, δεν ήταν άσωτος κυρίως στα έργα. Είναι λάθος μεγάλο. Η ασωτεία όλη είναι στηριγμένη εδώ. Πού γυρίζει το μυαλό, όπου βρίσκεται ο νους, εκεί είναι και η επιθυμία του ανθρώπου. Η ασωτεία του ασώτου βρισκόταν κυρίως στο νου. Και λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς, το λέει αυτό το πράγμα. Δεν ήταν αλήτης ο άσωτος σαν σώμα. Αλήτης ήταν ο νους του ασώτου. Ο νους αυτός του είπε, δώσε μου την περιουσία, εγώ θα πάω εκεί να περάσω καλά, να κάνω. Με το νου γύριζε και ο νους τον οδηγούσε. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς, ο αλήτης νους του κάθε ασώτου που δεν ζει κάτω από το θέλημα του Θεού. Είναι αλήτης ο νους. Διότι εκείνος, αν και με την απομάκρυσή του στερήθηκε ο άσωτος, στερήθηκε του κοινού πατρός και κυρίου,
περιέπεσε σε φοβερό λοιμό, έπεσε στη συνέχεια σε φοβερή πείνα. Με γιώτα είναι ο λοιμός αυτός. Και συναισθανόμενος τη στέρηση, κατάλαβε αυτή τη στέρηση αυτός ο άσωτος, λέει. Και τι έκανε, επανήλθε, ξαναγύρισε, λέει, πίσω. Επεζήτησε και πέτυχε τη θεία και αθάνατη τροφή. Αυτός ο άσωτος, λέει, γύρισε πίσω. Αλλά υπάρχουν και άσωτοι που δεν γυρίζουν πίσω, που δεν σκέπτονται το σπίτι του πατέρα, που δεν θέλουν να δουν τα μάτια του Θεού, πεθαίνουν τυφλοί κάτω από φοβερό λοιμό χωρίς να καταλαβαίνουν. Χωρίς να καταλαβαίνουν. Αν έχει κάποιος μια ερώτηση, τη δέχομαι ως εδώ. Ναι, αυτό που λέτε, ο άσωτος που δεν γεννάει πίσω. Ναι. Μήπως φταίει η οικογένεια που δεν το έχει διδάξει τη ζωή τη χριστιανική. Πριν απαντήσω εγώ, θέλω και κάποιος άλλος να πάρει μέρος στη συζήτηση, να υπάρχει διάλογος και από εσάς και μετά να συνεχίσω εγώ όσο μας πάρει ο χρόνος, δεν πειράζει. Όσο μας πάρει ο χρόνος. Δηλαδή, άμα υπάρχει χριστιανική οικογένεια, πιστεύω θα γυρίσουν οι άσωτοι. Στο μέλλον, δηλαδή, πιο θέλεις να πεις πιο απλά. Κάποιος γεννάει παιδιά, μπορεί να είναι και με χριστιανικές αρχές, τα παιδιά να κάνουν το δικό τους. Αλλά θα γυρίσουν. Με του γονιού, την προσευχή και το παράδειγμα θα γυρίσει το παιδί. Όπως και να έχει, θα γυρίσει. Αλλά υπάρχει και άλλη κατηγορία που αν σε σπίτι μέσα δεν υπάρχει ανάλογη ανατροφή, ήδη βρίσκεται στον δρόμο του ασώτου και ό,τι κάνει είναι στην ασωτεία. Εκεί πια, μου λέει κάποιος, πάνε το ακούσαμε. Νομίζω, όχι, θα ξέρεις ένα σπίτι που είχα πάει. Λέει, στο μοναστηράκι είναι ένα κλεισάκι, δεν θυμάμαι πώς ονομάζεται το κλεισάκι αυτό, που είναι ένας ιερωμένος, τώρα πρέπει να είναι ηλικιωμένος. Αυτός είναι άγαμος κληρικός, ανήπαντρος, δεν υπατρευτεί. Ήταν ηθοποιός. Και κάποια στιγμή, σαν τον άσου, πέφτει το σημείο και λέει, η ζωή είναι άχρηστη. Ανεβαίνει στο παράθυρο να αυτοκτονήσει. Και τώρα που πήγε να κάνει το διάβημα, άκουσε φωνή να του λέει, όχι, ακόμα δεν είναι ώρα, σε θέλω εγώ. Από εκείνη τη στιγμή άλλαξε το 360 μοίρες στροφή και είναι ερωμένος τώρα στο μοναστηράκι. Πιστεύει μπορεί να πάει να λειτουργηθεί μια κλεισούλα εκεί πέρα. Να λειτουργηθεί, να τον δει τον άνθρωπο αυτό. Ήταν ηθοποιός. Αυτές είναι οι περιπτώσεις που η πρόγνωση του Θεού, δηλαδή πριν φέρει εμένα ο Θεός στον κόσμο, γνωρίζει τη δική μου πορεία. Σαν το γιατρό που γνωρίζει την ασθένεια. Και λέει, θα πάει εκεί, θα πάει εκεί, θα πάει εκεί. Αλλά μπορούμε να την προλάβουμε με φάρμακα πάνω σε χάρη. Και ο Θεός, χωρίς να υπάρχει αρχή, καμία αρχή στην πρόγνωσή του, έτσι, προγνωστική διάγνωση έχει, ξέρει θα γεννηθεί κάποιος μετά από 500 χρόνια, τι θα κάνει και ότι κάποια στιγμή θα ζητήσει να επιστρέψει. Πάει μαζί του και το προσέχει εκείνον τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο λέει, εγώ δεν θα γυρίσω ποτέ και δεν γυρίζει ποτέ, τον θέλει και αυτόν, αλλά έχει ελευθερία ο άνθρωπος. Λοιπόν, έτσι και αυτός εδώ, για τον οποίο μιλάμε, έζησε μέσα στα δίχτυα της αμαρτίας σαν ηθοποιός, όσο έζησε, κατάλαβε την ανία, την αηδία από αυτά που βίωνε, γιατί κάποιος, κάπου το άκουσα μάλλον, τώρα που το άκουσα, λέει, εγώ λέει σας διασκεδάζω, αλλά δεν νιώθω διασκέδαση που σας διασκεδάζω, ένας ηθοποιός έλεγε. Εγώ νιώθω μέσα μου κάτι άλλο. Εσείς διασκεδάζετε, αλλά εγώ νιώθω ανία. Δεν το γεμίζει τον ηθοποιό αυτό το πράγμα. Ζητάει κάπου να κουμπίσει. Λοιπόν, το θέμα μας είναι με αυτό που έχει βάλει ο Θεός μέσα, που είναι η περιουσία, η περιουσία. Δεν υπάρχει άλλη περιουσία, από αυτά γίνονται όλα.
όλα τα καλά και όλα τα κακά από εκείνο γίνονται. Με αυτό λοιπόν ο Θεός πρίκησε τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος λέει, είναι οικειοποιείται. Οικειοποιείται. Οικειοποιώ σημαίνει αυτό που εσύ μου το δίνεις, το κάνω δικό μου. Και λέω, όχι, είναι δικό μου, δεν μου το δώσεις εσύ. Λέγεται οικειοποίηση. Το οικειοποιούμε και λέω, άσε με από εδώ και πέρα ίσιο. Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτό που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, αλλά και έδωσε και ένα βασίλειο να ζει με τη βασική περιουσία το μυαλό μέσα στο βασίλειο αυτό. Και σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλάμας, πριν από εμάς, πριν φτιάξει εμάς τους ανθρώπους ο Θεός, ετοίμασε αιώνια κληρονομία βασιλείας. Μας ετοίμασε δηλαδή τη βασιλεία των ουρανών. Όταν λέμε βασιλεία των ουρανών, θα πρέπει να καταλαβαίνουμε ένα πράγμα, ότι αυτός ο ίδιος είναι η βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή, φεύγοντας κάποιος άνθρωπος που έχει με τα έργα του αγιάσει από τον κόσμο, πάει στη βασιλεία του Θεού, με άλλα λόγια, στην αγκαλιά του Θεού. Α, βασιλεία του Θεού είναι η αγκαλιά του Θεού. Δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Είναι επικοινωνία με εκείνον, που είναι φως εικόν απρόσιτον. Φως που δεν πλησιάζεται από άνθρωπο, αλλά από τη δική του δωρεά που κάνει στον άνθρωπο και δουλεύει μαζί του και τον γνωρίζει. Λοιπόν, αυτή λέει τη βασιλεία, την ετοίμασε λέει από καταβολής κόσμου. Δηλαδή, πριν γίνει ο κόσμος, από καταβολής κόσμου σημαίνει πριν γίνει ο κόσμος. Δεν φτάνει το μυαλό του ανθρώπου να πιάσει αυτή την άναρχη αρχή, αρχή που δεν έχει αρχή, δεν την πιάνει το μυαλό. Από τότε λοιπόν ο Θεός έφτιαξε τη βασιλεία του. Πριν από εμάς, ας το προσέξουμε, για χάρη μας έπλασε τους αγγέλους. Μελετώ Γρηγόριο, Άγιο Γρηγόριο Παλαμά. Έπλασε για μας, πριν από εμάς, τους αγγέλους, για να αποστέλλονται σε μας ως δικοί μας διάκονοι υπηρέτε. Να αποστέλλονται σε μας ως δικοί μας διάκονοι. Οποιον λέει η Γραφή, η Αγία Γραφή, τους αγγέλους αυτού πνεύματα. Είναι εκείνος που έκανε τους αγγέλους πνεύματα. Εις διακονίαν αποστελόμενα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, εις διακονίαν, για να προσφέρουν υπηρεσία, τα στέλνει, λέει. Τους αγγέλους, λέει, τα πνεύματα αγγελικά, τα στέλνει εις διακονίαν για μας, να μας διακονούν. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Και να ξέρουμε ένα πράγμα, θα το φωνάζω όσο ζω και υπάρχω, γιατί μου μένει στο μυαλό τόσο ζωντανά. Αυτός που κυνήγησε το χριστιανισμό με μανία τεράστια, Απόστολος Παύλος, που έγινε μετά λάτρης του Κυρίου, πώς το λέμε, κήρυκας του Ευαγγελίου του, στα πέρας οικουμένης, μάρτυρας σε καθημερινή βάση για το όνομα του Κυρίου Χριστού, γράφει λοιπόν ότι για μας τους χριστιανούς έφτιαξε τα πνεύματα τους αγγέλους εις διακονίαν αποστελόμενα για να υπηρετούν εμάς. Και λέει Δημήτρη, άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών ημών, στείλε Κύριε να έχουμε καθένας από εμάς από την ώρα που βγαίνει από την κολυμβήθρα, βαπτισμένος στο όνομα του Κυρίου, δίπλα μας έχουμε φύλακα άγγελο.
για να πορεύεται πάσα στα σημέρα της ζωής μας μαζί. Είναι ο άγγελος που αποστέλλεται εις διακονία του καθενός μας. Ο καθένας είναι το δικό του. Βεβαίως. Mm-hmm. Αυτό λέω. Καθένας έχει το προσωπικό του φύλακο. Είναι έτσι, Δημήτρη. Είναι Σταύρος. Μόνο οι Ορθόδοξοι που βαφτισμένοι. Όχι... Μιλάμε για βαφτισμένους, μιλάμε. Yeah. Για βαφτισμένους μιλάμε. Ο καθένα από ένα. Όσοι άνθρωποι ήδη γεννιούνται έχουν και από ένα άγγελο. Ε? Άγγελο, άγγελο φύλακα έχουμε ο καθένα. Τώρα, οι άγιοι, υπάρχει. Ο άγγελο δεν μα αφήνει. Παίρνει τα έργα και τα πηγαίνει στο Θεό μετά. Τι έκανε. Δεν μα αφήνει. Όταν κοιμήθηκε ο Μωυσής, πες το αφού το ξέρει. Όταν κοιμήθηκε ο Μωυσής ο προφήτης, επειδή είχε σκοτώσει τον Αιγύπτιο, έναν Αιγύπτιο που χτύπησε έναν Εβραίο, το χτύπησε ο Μωυσής, το σκότωσε και όταν πέθανε πήγε ο διάβολος και διεκδικούσε την ψυχή του Μωυσή. Το σώμα του για να μπει μέσα, λέει. Έλα, το σώμα του για να μπει μέσα, νομίζω. Δεν άκουσε δυνατά. Το σώμα του για να μπει μέσα, νομίζω, διεκδικούσε. Για να... Να μιλήσει ο Μωυσής πάλι. Να πλανήσει τους Εβραίους. Να πλανήσει τους Εβραίους. Λοιπόν, όμως δεν έγινε αυτό. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είχε πήρε το σώμα και... Είχε περισσότερα τα έργα από εκείνο που έγινε. Άλλωστε έκανε αυτό και από αγάπη μου εσείς σε τελευταία ανάλυση. Θέλω να πω ότι ο Άγγελος δεν αφήνει μέχρι που να... Ανέβει η ψυχή να πάει εκεί που πρέπει να πάει, είναι δίπλα, μάχεται με τα πονιά πνεύματα. Έχω από έναν άγγελο. Είναι εις διακονία εφόρου ζωής αποστελόμενα. Έχει κανείς τίποτα να πει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πριν από εμάς, ο Θεός, πριν από εμάς, για εμάς, για χάρη μας, άπλωσε ο Θεός πριν από εμάς για μας άπλωσε τον ουρανό που καλύπτει όλη τη γη γύρω γύρω άπλωσε λέει τον ουρανό σ' όλο τον αισθητό του το κόσμο στον κόσμο που βλέπουμε εμείς τη γη δηλαδή που είναι αισθητός κόσμος άπλωσε λέει τον ουρανό πριν από μας πριν γίνουμε εμείς. Για μας τον έκανε σαν να έστησε κάποια σκηνή, σαν να είναι σκηνή. Μας έβαλε μέσα σε αυτή τη σκηνή που είναι ο ουρανός. Σε όλους μας κατά την παροδική τούτη ζωή. Τον ίδιο ουρανό που βλέπουμε που είναι αικίνητος που κινείται λέει πάντοτε. Σίγουρα άστρα που κινούνται και που δεν κινούνται. Πλανόμενα και απλανή υπάρχουν. Ο ουρανός. Ακίνητα. Πολυκίνητα και ακίνητα. Υπάρχουν και ακίνητα. Ο ήλιος δεν κινείται. Ο ήλιος που είναι ο άρχοντας της ημέρας είναι ακίνητος. Η γη κινείται. Εκεί ήταν το που παραλίγο να πέσει στην πυρά ο Γαλιλαίος. Αυτό δεν το ξέρουμε κιόλα. Δηλαδή, στην Παλαιά Διαθήκη γράφει όμως, αν θυμάστε ο Ιησούς του Ναβί, όταν πολεμούσε τους Φιλιστέους, ναι. Τι είπε, στήτω. Στήτω ήλιος κατά Γαβαώ. Ναι. Και εις Αιγίνη κατά Φάραγγα Ενών. Ναι. Δεν είπε στήτω η γη, στήτω ο ήλιος είπε. Ναι, γιατί εκείνη το η γη. Τι εννοεί αυτό. Ναι, έχουμε ορισμένα πράγματα τέσσερις. Κάθε εποχή έχει και τη δική της, ας πω, τις δικές της γνώσεις. Η τότε εποχή ήταν πρωτόγονη εποχή, γι' αυτό και έλεγε «Σου έβγαλε το δόντι, φάτου και σε το δοντάλουνο». «Σου, ξέρει, σε σκότωσε το και σε δοντάλουνο τον αδερφό». Γιατί ήταν άγρι και έπρεπε να αισθάνονται κάποια κόντρα. Ήταν εποχή πρωτόγονη. Το καταλάβες εκεί το πράγμα. Με βάση λοιπόν τα δεδομένα της εποχής και ο Κύριος μιλούσε.
τότε που ήταν τα είδωλα, που οι άνθρωποι είχαν πίχτρα, κυκλοφορούσε ο Δίας, η Αφροδίτη, η Θεή στο αίμα μέσα. Το θαύμα που κάνανε, τα θαύματα που κάνανε οι Απόστολοι ήταν σε ημερήσια βάση. Και λέει ο Χρυσόστομος, έπρεπε να γίνονται, γιατί αυτό το μυαλό που είχε κολλήσει στα είδωλα και έλεγε «Θα σου θυσιάσω το παιδί μου, Δία, κάνε μου αυτό», πώς θα βγει, πώς θα έβγαινε από αυτή την πραγματικότητα το μυαλό το ανθρώπινο, το πηχτό μέσα στο Δία που είχαν πλάσει το μύθο οι αρχαίοι Έλληνες. Έπρεπε λοιπόν να έρθει ο Παύλος, ο Πέτρος, οι Απόστολοι και να πούνε «Αυτά είναι ψέματα». Να σπάσουν αυτό το πράγμα και να έρθει ο Κύριος με τη χάρη του στη συνέχεια, και αυτό και σήμερα δεν έχουμε θαύματα. Γιατί έχει λεπτύνει του ανθρώπου ο νους. Δεν έχει την ίδια μόρφωση και αγωγή. Νομίζω ότι πρέπει να καταλαβαίνουμε. Μιλάει ο Κύριος ανάλογα με τη μόρφωση που έχουμε, με το ήθος που έχουμε και με το σεβασμό που μας ανήκει, έτσι μας μιλάει. Τότε πρέπει ο Παύλος, παραδείγματος χάρη, ένα παράδειγμα, το γνωρίζουμε όλοι, έπαιρναν οι χριστιανοί την περιουσία, οι πρώτοι χριστιανοί, τη δίνανε στους Αποστόλους, ολόκληροι. Είχανε κοινό ταμείο. Όμοια τρεφότανε και ζούσε ο ένας με τον άλλον από τα χρήματα του κοινού ταμείου. Δεν είχε τσέπη δική του. Έτσι λέει η Γρία, πώς λέει, πράξει το Αποστόλο. Λοιπόν, ζούσαν από το κοινό ταμείο. Όταν λοιπόν κάποιος βρέθηκε και είπε «Εγώ πού είσαι την περιουσία μου, πάρε τα χρήματα από την περιουσία μου» και είπε ψέματα, είπε ψέματα στο πνεύμα του Άγιο, τάκ, πέθανε αμέσως. Γιατί τότε, τώρα λέμε ένα σωρό ψέματα, πάμε κοινωνάμε, κάνουμε και λοιπά. Και όμως το ανέχεται ο Κύριος για το πράγμα. Τότε που ήταν στην αρχή η Εκκλησία, έπρεπε αμέσως να καταλάβουν ότι είναι η Εκκλησία καθαρή, θα πορευτεί καθαρή μέχρι το σημείο που ο Κύριος θέλει. Ήταν άλλος εντελώς ο τρόπος της ζωής της Παλαιάς Διαθήκης. Βέβαια. Γιατί έχουμε κάτι ομά γεγονότα που τα επιτρέπει ο Κύριος, που δεν γίνονται σήμερα στην Παλαιά Διαθήκη. Λοιπόν, πώς θα έχουμε γίνει τα πράγματα τώρα, προχωράμε παρακάτω. Λέμε λοιπόν, έρχεται η επιστήμη και λέει, εκεί, από εκεί ξεκινήσαμε, η επιστήμη και λέει, και έτσι και είναι. Κινείται η γη, δεν κινείται ο ήλιος. Αυτό είναι απόδειξη τρανή. Όποιος θα πει κάτι άλλο, θα πει, ξέρεις, έλα στο δείξω και άμα το καταλαβαίνεις, να δεις ότι κινείται ο ήλιος. Η γη να πω, κινείται η γη, όχι ο ήλιος. Άρα λοιπόν έστησε τον ουρανό σαν μοίρα μεγάλη σκηνή ομότιμη. Αν δεν αντιλαμβάνεστε, το ερμηνεύω. Για όλους τους ανθρώπους εξίσα, ίδια τιμή, με την ίδια τιμή τίμησε και έβαλε σε αυτή τη σκηνή που λέγεται ουρανός όλους τους ανθρώπους. Δεν κάνει εξαίρεση κανένας. Γι' αυτό και λέμε, τι λέμε σήμερα. Ο ήλιος βγαίνει για όλο τον κόσμο. Τα αστέρια φωτίζουν για όλο τον κόσμο. Άρα ο ουρανός που τον έκανε σαν σκηνή ο Θεός σκεπάζει όλο τον κόσμο. Με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια αξία διατιμή. Για μας, λέει και πριν από μας ο Θεός, δημιούργησε τον μεγάλο φωστήρα, τον ήλιο. Για μας τον έκανε. Για να κυριαρχεί στην ημέρα. Να είναι το αφεντικό της ημέρας. Ο ήλιος είναι το αφεντικό της ημέρας. Και τον μικρό φωστήρα, τη σελήνη, για να είναι αφεντικό της νύχτας. Το αμφισβητεί κανείς, αποκλείεται. Αποκλείεται. Και τοποθέτησε αυτά τα άστρα και τα άλλα στο στερέωμα. Εκεί που τα βλέπουμε. Νύχτα και μέρα. Για να κινούνται με αυτό. Και τα άστρα τα υπόλοιπα
που λέει είναι σημάδια των καιρών. Μήπως κανείς από εσάς θυμάται ο Κύριος και αυτά που μίλησε για εκείνα τα σημάδια. Υποκριτέ, λέει, είπε κάπου ο Κύριος, βλέπετε, λέει, και μπαίνει ο ήλιος και σκοτεινιάζει, σκυθροπή είναι, λέει, το σκυθροπό είναι το δειλινό και λέτε αύριο δεν θα έχουμε καλή ημέρα. Το λέει αυτό Σταύρο, το λέει. Και επίσης λέτε, μπαίνει ο ήλιος και είναι ευδεία, δηλαδή δείχνει ότι είναι λαμπρή η δύση, θα έχουμε καλή ημέρα αύριο. Και λέει ο Κύριος, υποκριτέ, το μεν πρόσωπο του ουρανού γινώσκεται διακρίνει, λέει. Το πρόσωπο του ουρανού ξέρετε να το διακρίνετε από τα σημάδια που σας δίνουν τα άστρα στον ουρανό. Και εμείς λέμε, ξάπλα η σελήνη, ο Καραβακίδης όρθιος. Σημάδια που τα δώσατε για να βλέπουμε. Και έτσι γίνεται. 99% είναι να ξάπλα η σελήνη και να έχουμε κακοκαιρία. Έτσι είναι. Όποιος το παρατήρησε το δείτε. Έτσι είναι. Λοιπόν, από αυτά κανένα δεν χρειάζεται ούτε η νοερά φύσης που είναι υπεραισθητή, ούτε η φύση των αλόγων ζώων. Από αυτά που μας έδωσε εμάς ο Θεός, η φύση των αγγέλων δεν τα χρειάζεται, αφού είναι πνεύματα οι άγγελοι. Ούτε κρεώνονται, ζεσταίνονται, ούτε να φάνε θέλουν, δεν πεινάνε. Αλλά λέει, ούτε λέει και των αλόγων ζώων, λέει, που ζει μόνο κατέστηση. Αυτά ζουν, λέει, μόνο από την αίσθηση. Δεν αντιλαμβάνονται τον ήλιο όπως το καταλαβαίνουμε εμείς, ούτε όλα τα λαόντα. Να μην επεκτείνω πολύ των λόγων, αυτά μέσα που αναφέραμε τώρα, τα αναφέραμε επειδή ανήκουν στο Βασίλειο του Θεού. Στη Βασιλεία του Θεού. Μας έδωσε εκείνο το βασίλειο που λέγεται Γη και με βάση εκείνο, τη χρήση εκείνου του βασιλείου, να έχουμε το δικαίωμα να πούμε τώρα δέξου μας και στη βασιλεία σου. Σαν τον ληστή που είπε, νήστητη μου Κύριε, όταν δες τη βασιλεία σου. Είναι, το ένα είναι προθάλαμος, αυτός που ζούμε τώρα στη Γη και ο ουρανός που είναι από πάνω μας, και το άλλο είναι το σπίτι μας το κανονικό, που θα πούμε μέσα. Είναι, επαναλαμβάνω, ανήκουν και τα δύο στο Βασίλειο του Θεού. Τελείωσε. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι με βάση αυτό, εδώ, με βάση αυτό, αυτό εδώ, τα μάτια που βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, πω, τι μεγαλείο είναι αυτός ο ουρανός. Τι λάμψη είναι αυτή του ηλίου, της σελήνης των άστρων, μεγαλείο. Γυρίζεις κάτω και στη Γη και βλέπεις να είναι ένας τάπητας με ποικιλία χρωμάτων και να λες, πω, τι πράγμα είναι αυτό, δόξα σοι Θεέ μου, όσε μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε. Θαυμάζεις του Θεού την παντοδυναμία. Μέσα λοιπόν από εκείνα λέει ο Ψαλμοδός ο Δαβίδ, αλλά και ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, ότι μπορείς να καταλάβεις ποιος είναι ο Θεός. Αν έχει δύναμη ή δεν έχει, αν είναι σοφός ή δεν είναι, και ούτω καθεξής. Λέει ο Απόστολος Παύλος, τα γαρ νοούμενα, αυτά που νοούμε διαμέσου της φύσεως, διαμέσου της φύσεως καθόλου, όχι, τα νοούμενα του Θεού, αυτά που φανταζόμαστε με το μυαλό μας ότι έχει ο Θεός, αν κοιτάξουμε τη φύση, μπορούμε να καταλάβουμε. Από εκεί, γι' αυτό λέει ο Δαβίδ, είδε τη φύση και είπε, δεν χρειάζεται παραπάνω, όλα τα έκανες με σοφία. Το Βασίλειο του Θεού είναι αυτός στο οποίο ζούμε, το Βασίλειο του Θεού είναι εκείνο στο οποίο θα πάμε. Αυτός που ιεραρχεί τα πράγματα, που τα βάζει σε μία τάξη, λέει, Θεέ μου, σε βλέπω από τα δημιουργήματά σου εδώ στη Γη και καταλαβαίνω ποιος είσαι.
Άρα ποιος θα είσαι όταν θα έρθω και να σε δω? Σε παρακαλώ, καθοδήγησέ μου το νου, ώστε μέσα από τα εδώ να φτάσω στα εκεί. Τότε θα καταλάβω αυτά που βλέπω σαν σε καθρέπτη, στην πραγματικότητα πως είναι εκεί πάνω. Αυτά που φαίνονται σαν, γιατί εδώ όταν βλέπεις στη γη τα δημιουργήματα στο μεγαλείο τους, είναι ένα πολύ πολύ μικρό μόριο μπροστά σε μια ομορφιά πραγματικότητας που είναι ψηλά εκεί. Πολύ πολύ μικρό. Γι' αυτό λέει, βλέπουμε εδώ διεσόπτρου σαν μέσα από καθρέπτη ενιγματικά. Το ένιγμα θα λυθεί στην άλλη ζωή. Θα μας το δείξει ο Κύριος. Δεν μπορεί όλα, κάτι πρέπει να μείνει. Λοιπόν, αφού λοιπόν πήρε ο νεότερος την περιουσία, συνεχίζουμε στο παρακάτω, μετανάστευσε, έφυγε σε χώρα μακρινή, λέει. Έτσι λέει, πήγε σε χώρα μακρινή. Τώρα το μακριά είναι ισχύ για μας, γιατί κανείς δεν γλιτώνει από του Θεού την παρουσία. Είναι όπου και αν πάμε. Αν ανεβώ στον ουρανό είσαι εκεί, αν κατεβώ στον Άδη πάλι είσαι στον Άδη, είναι η κόλαση. Αλλά πέστε μου εσείς, Χριστός και κόλασης είναι δυνατόν? Αφού είναι ο παράδεισος ο Κύριος. Όμως ο Δαβίδ, για να δείξει μια πραγματικότητα, λέει στον Άδη εκεί είσαι. Αν κατεβώ, λέει, στα έγκατα, εκεί που η θάλασσα είναι το τέρμα της, πάλι είσαι εκεί. Πάλι νιώθει ο Δαβίδ ο προφήτης την παρουσία του Θεού παντού. Δεν απουσιάζει από πουθενά ο Θεός. Λέει λοιπόν, εκείνος έφυγε να μην τον βλέπει ο πατέρας. Και πήγε, λέει, μακριά να μην τον βλέπει ο πατέρας. Ξέρετε κάτι? Μέσα στη γραφή αναφέρεται στο περικοπή αυτή ότι μετά, λέει, ούμε του πολλάς ημέρας, λέει, έφυγε, λέει. Λέει, έφυγε αφού περάσαν λίγες μέρες. Ο άσοδος δεν φύγε μέσα, δεν τα τσέπωσε στη τσέπη, θα λέγαμε, αυτά που δούσε ο πατέρας του και είπε, τα οικονόμησε τώρα, άντε για χαρά. Όχι. Ο Κύριος μας λέει, μετά, αφού τα βάλε στη τσέπη, από λίγες μέρες, ούμε του πολλάς ημέρας. Χρειάστηκε, λέει, λίγες μέρες ο άσωτος για να φύγει. Ξέρετε γιατί? Αυτά είναι η σοφία του Ευαγγελίου. Διότι κανείς από μας, άνθρωπος που έζησε ή που ζει ή που θα ζήσει, δεν κάνει μπαμ και κάτω αυτό που κάνει. Πρώτα του υποβάλλεται σαν λογισμός, το φέρνει μέσα στο μυαλό του, αυτός ο χρόνος από την υποβολή του πειρασμού στο μυαλό μας, στη δική μας αποδοχή, να το δεχτούμε και να το πασίσουμε, είναι οι λίγες μέρες που λέει το Ευαγγέλιο. Ποτέ η αμαρτία δεν γίνεται μπαμ και κάτω. Χρειάζεται να υποβληθεί, να υπάρχει ο υποβολέας, να μας εισπύρει την κακία μέσα, να τη δεχτούμε εμείς και μετά να αποφασίσουμε να τι κάνουμε. Αυτό έκανε και ο άσοδος. Τη δέχτηκε, είπε τώρα σκέπτομαι που θα πάω, άντε για χαρά φεύγω από το σπίτι του πατέρα μου. Το χρονικό διάστημα αυτό που έχουμε στη δική μας δικαιοδοσία, να σκεπτόμαστε, να βουλευόμαστε και να αποφασίζουμε. Βλέπετε, ο καλός Θεός αφήνει και χρόνο στο ενδιάμεσο, μήπως μετανοήσουμε και δεν το κάνουμε και κάνουμε λίγο προς τα πίσω αυτό που πρέπει να κάνουμε.
Αυτό λοιπόν έγινε, ο νεότερος λοιπόν έφυγε μετά από λίγες μέρες και πήγε εκεί που πήγε. Που σημαίνει απλά, το σπίτι του πατέρα μας είναι, να το, η εκκλησία. Να ζει μακριά από την εκκλησία, χωρίς τον Πατέρα Θεό, χωρίς την Αγία Τριάδα, χωρίς την Αγία Παρέα, τους Οσίους, τους Προφήτας, τους Μάρτυρας, τους Αγίους κλπ. Σίγουρα έσπασε ο άσωτος Υιός το δεσμό συγγενείας με τον Κύριο. Δεν σε αναγνωρίζω, φεύγω να ζήσω όπως θέλω εγώ. Αυτό έκανε ο άσωτος Υιός. Λοιπόν, έφυγε λέει και απομακρύνθηκε και εκεί που πήγε, αφού σκόρπισε λέει την περιουσία του, ζών ασώτος, αυτά που έβαλε τσέπη λέει τα σκόρπισε όλα ζώντας στην ασωτεία. Διάβαζα σήμερα τον Ιερό Χρυσόστομο περί θανάτου μια ομιλία. Μου έκανε εντύπωση και τη έδεσα, λέει το εξής, ότι ο Αδάμ και η Εύα, αφού τους δημιούργησε ο Θεός, τους έβαλε στον παράδεισο και δεν είχανε ούτε πόνο, ούτε πείνα, ούτε θλίψη, ούτε δάκρυα. Είχανε επικοινωνία με το Θεό όλη την ημέρα. Ήσαν ευτυχισμένοι και λέγει τα χρόνια εκείνα της ευτυχίας. Θα το προσέξουμε αυτό το πράγμα, φέρτο σε σύγκριση με τα σημερινή κατάσταση. Τα χρόνια εκείνα της ευτυχίας δεν τα χρησιμοποίησε με σύνεση ο Αδάμ και η Εύα. Που σημαίνει πιο απλά, δέχθηκαν την πονηρία του διαβόλου και κάνουν το θέλημά του. Όταν λέει έχεις το καλό στα χέρια σου, δηλαδή χρόνια ευημερίας, να το πούμε έτσι, βάλε και τη σύνεση στη μέση, βάλε και το μυαλό, πώς θα χρησιμοποιήσεις τα αγαθά που έχεις. Γιατί αν δεν βάλεις σύνεση θα τα χάσεις αυτά που έχεις. Και απόδειξη ότι ο Αδάμ και η Εύα μέσα στο λιμάνι βούλιαξαν. Λιμάνι ήταν του Θεού ο παράδεισος. Και βούλιαξαν γιατί δεν θέλησαν να χρησιμοποιήσουν με σύνεση τα αγαθά που τους έδωσε ο Θεός. Και λέμε τώρα, γιατί υποφέρουμε σήμερα, γιατί έχουμε αυτούς τους ανάξιους που μας κυβερνάνε, άραγε εμείς δεν έχουμε βοηθήσει να φτάσουμε σε αυτή τη θέση καθόλου. Γιατί όταν μας έρχονταν τα χρήματα και η καλοπέραση σοριδών, καλά περνάμε μωρέ, εντάξει είμαστε λέγαμε, πέρα από τα μάτια του Θεού. Και ήρθε σαν τον άσωτο Υιό η μέρα που πληρώνουμε και πληρώνουμε πάρα πολύ άσχημα. Και ο Θεός ξέρει μέχρι που θα φτάσει αυτή η κατάσταση. Σκόρπισε λοιπόν ο άσωτος στην ευτυχία του τα αγαθά του. Τα σκόρπισε λέει. Και εμείς τούτο εδώ το σκορπίζουμε στην ευημερία μας άσωτα. Γιατί αυτή είναι η πρώτη περιουσία μας. Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε χαρά επάνω, δύσκολα στέκει στη λογική του να κρίνει πού βρίσκεται και γιατί και πού θα φτάσει και τα λοιπά, όταν είναι στην ευτυχία του. Όταν του φύγει από τα χέρια, τότε συνειδητοποιεί τι έχασε
τι είχε και πού την κοδαφτάσε να πάει όπως πάει. Αυτό σημαίνει ο άσωτος έφυγε από τα μάτια του πατέρα του, έχασε την ευτυχία του και πορεύθηκε στη χώρα εκείνη, λέει, που έζησε άσωτα, δεν είχε να φάει και μετά, λέει, τρεφόταν από τους χείρους που έβοσκε ο άσωτος. Τους χείρους που έβοσκε ο άσωτος Υιός. Λέγει, μην ξεχνάμε ότι, λέει ο άσωτος Υιός, βάζει το Ευαγγέλιο και τη λέξη Υιός. Δεν του είχε περάσει ιδιότητα ακόμη, το προσέχεις. Και εκεί που ήτανε, ήτανε Υιός. Δεν λέει άνθρωπος, ο άσωτος Υιός. Γιατί, για τον πατέρας είναι πάντα πατέρας και αφού τον έφερε στη γη, τον άνθρωπο είναι πάντα πατέρας. Είτε είναι άσωτος Υιός, είναι αφρόνιμος, είναι γιος του πατέρα του. Ο πατέρας δεν αποποιείται, δηλαδή δεν λέει παίρνω την ιδιότητά μου από εκείνον που με αθέτησε και με απαράτησε και έφυγε. Όχι, δεν είπε, όπως λένε οι γονείς, κάποιοι γονείς, δεν με υπολογίζεις, σε κάνω από παιδί. Εκείνο δεν το διαλογίστηκε, δεν, ούτε καν. Αλλά δεν έπαψε να είναι ο, με κεφαλαία γράμματα, πατέρας. Ήταν ο πατέρας, μέχρι ότι ο Υιός είπε, βρε, τι κάνω εγώ εδώ. Λυσάω της πείνας. Αυτό είπε. Και στο σπίτι του πατέρα μου, οι εργάτες που παίρνουν μισθό, μισθοί, έτσι λέει, που μισθώνονται καθημερινά, τρώνε ωραία, κοιμώνται ωραία, έχουν την περιποίησή τους και εγώ, το παιδί, ο γιος, βρίσκομαι, λοιμό, απόλυμε, λοιμό, απόλυμε. Εδώ θέλω να σταθώ λίγο και ας το τελειώσουμε αφού δεν μας παίρνει ο χρόνος, τι να κάνουμε. Λοιμό, απόλυμε, λοιμός με γιώτα σημαίνει ότι ένιωθε φρικτή πείνα, την βίωνε την πείνα. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο είδος πείνας, μάλλον ένα άλλο είδος πείνας που δεν καταλαβαίνετε και θα μου πείτε ποιο είναι αυτό. Ένα παράδειγμα, κάποιος αρρωσταίνει και χάνει τα αισθητήρια της γεύσης, της πείνας, τα χάνει. Αυτός λοιπόν δεν νιώθει ότι πρέπει να φάει. Πεινάει αλλά δεν το καταλαβαίνει. Είναι πείνα χωρίς να βοηθούν τα αισθητήρια να του δίνουν τη δυνατότητα να πει πεινάω για να φάει να ζήσει. Αυτός λοιπόν πεινάει, δεν το καταλαβαίνει και πεθαίνει της πείνας στο τέλος. Ενώ άσωτος Υιός δεν έχει τέτοια πείνα, είχε την πείνα αυτή που του έλεγε βρε καημένε θα πεθάνεις της πείνας, λοιμό απόλυμε, θα πεθάνω μες στην πείνα, γρήγορα να πάω στον πατέρα μου και να του πω ήμαρτον εις τον ουρανό και ενώπιον σου, αμάρτησα τώρα, όχι μόνο σε σένα αλλά και στον ουρανό. Που σημαίνει, όταν λέει ουρανός, ότι υπάρχει στον ουρανό. Δεν μιλάει για τα υλικά στοιχεία του ουρανού, αλλά μιλάει για τα πνευματικά στοιχεία του ουρανού που είναι μέσα. Γιατί τα υλικά δεν έχουν αίσθηση να καταλαβαίνουν, τα άστρα. Αλλά λέει, Κύριε, τι υπάρχει εσύ στον ουρανό. Άγγελοι, όσοι μάρτυρες, δίκαιοι, σε όλους αυτούς είμαι υπόδικος. Τώρα λοιπόν, δέξε με, το έκανε αυτό ο άσωτος Υιός. Και να κλείσω και με εκείνο και να τελειώσω, γιατί είναι και άλλη κατηγορία των ανθρώπων. Κάπου γύρισε ο άσωτος Υιός, το δέχτηκε ο πατέρας του,
Έσφαξε, λέει, το μοσχάρι το σιτευτό, του έκανε τραπέζι, είναι παραβολή αυτή, για να δείξει ότι τη χαρά που νιώθει ο Πατέρας μας Θεός, όταν μας δέχεται, μας δίνει σώμα αίμα Κυρίου και μας λέει και εσείς παιδιά μου είσαστε, ας είστε αμαρτωλοί, ελάτε. Ο μεγαλύτερος, λέει, ο αδερφός του, όταν είδε το δέχτηκε ο πατέρας του, έχει ορισμένα άλλα κομμάτια που λέει τα ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος, είδε, λέει, ο μεγάλος Υιός που τον δέχτηκε, που τον έντισε, που τον βάλε χτυλίδι, που τον έπτυνε ωραία ωραία, τον έλεψε ο πατέρας, και στο τέλος είδε, λέει, άκουσε και τραγούδια όταν γύρισε από τη δουλειά ο μεγαλύτερος. Στάθηκε, δεν έμπαινε μέσα, λέει. Δεν έμπαινε μέσα. Βγαίνει ο πατέρας και λέει, έλα βρε παιδάκι μου μέσα. Βρε ο αδελφός σου, είχε πεθάνει βρε. Και ζει τώρα. Ήταν χαμένος και βρέθηκε τώρα. Γιατί εσύ δεν έρχεσαι να πεις στον αδελφό σου, καλώς όρισες. Εγώ, λέει, πατέρα, όσα χρόνια είμαστε μαζί, όσα χρόνια είμαστε μαζί, δεν σου είπα μια φορά όχι. Πάντα σου λέγα ναι. Ουδέποτε, λέει, εσύ δεν λέει μέσα. Όλο ναι σου έλεγα. Δεν μου είπες θα σου σφάξω ένα αρνί να φάω, ένα κατσίκι, λέει. Ένα κατσίκι να μου έσφαζες, δεν μου το πες εκείνο το πράγμα. Σε εκείνον, λέει, που τα έφαγε όλα, τα έκανε να, του έσφαξε σε ολόκληρο μοσχάρι. Κοιτάξτε κάτι που το έλεγε στον αδερφό, το θυμάστε τι σου λέγα, συγκεκριά μου. Λέει, ένα κατσίκι δεν μου έσφαξες. Άκου, Βασίλη, τι όμορφα το ερμηνεύει ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς. Λέει, αυτός εκεί στην εξουσία επάνω που κάθε και μας τυρανάει, ρίχτω ένα κεραυνό, Θεέ μου, κάφτωνε να φύγει από τη μέση, να ησυχάσουμε. Αυτό είναι το κατσίκι. Του ζητάμε να μας σφάξει το κατσικάκι για να ικανοποιηθούμε εμείς. Λέει, κάτω στην Κρήτη ήταν ένας Απόστολος, την πρώτη Αποστολική εποχή, ονόματι Κάρπος. Εκείνος είχε στην πόλη του μέσα ειδωλολάτρες. Όχι πολλούς, 2-3 πόσοι ήτανε, που έκανε κήρυγμα ο Απόστολος και αυτοί, λέει, διέστρεφαν με το κήρυγμά του στα είδωλα τη διδασκαλία του Χριστού. Και λέει, Κύριε, αυτοί είναι διαστροφείς. Δεν αφήνουν σε ανθρώπους να πιστέψουν στο δέλημά σου. Πάρ' τους από τη μέση. Πάρ' τους από τη μέση. Να πάρει, δηλαδή, τα κατσίκια από τη μέση. Να αφήσει τα αρνιά που είναι καλά. Και βλέπει, λέει, τον Κύριο, ο Απόστολος Κάρπος, να είναι ξαπλωμένος στο σταυρό κάτω, το ένα χέρι το δεξί, και να του λέει, χτύπα στο χέρι μου, γιατί όταν ζητάς να τιμωρήσω αυτόν που δεν είναι μαζί μου, που δεν ξέρεις αύριο είναι μαζί μου, ορακαλίστα τον ηθοποιό που είπα προηγουμένως, είναι σαν να με καρφώνεις δεύτερη φορά. Παιδιά μου είναι και αυτά. Κάποια στιγμή ίσως καταλάβουν. Αυτό είπε και ο πατέρας στο μεγάλο παιδί. Ρε παιδί μου, του είπε, ζητάς, δηλαδή, να σου δώσω ένα κατσίκι, πιο το γιο μου, το νεότερο που δεν ήταν καλός, να του κόψω κοφίγια, δηλαδή, για να ικανοποιηθείς το νόημα που έχει. Εσύ ήσουν μαζί μου, όλα δικά σου δεν είναι. Τώρα γιατί δεν μαρτύρεσαι. Εδώ, αδερφοί μου, είναι το εξής μυστικό, η εξής μυστική διδασκαλία. Πάμε στην εκκλησία, είμαστε τα παιδιά του πατέρα, έτσι τουλάχιστον, μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε, μπορεί δεν ξέρω τι άλλο, να λέμε ότι είμαστε εμείς τα μεγάλα παιδιά που λέμε ναι στον πατέρα, και ίσως να κοροϊδεύουμε και τον εαυτό μας ότι έτσι και είναι. Δεν είναι όμως έτσι. Αλλά η πραγματικότητα είναι κάποια άλλη. Δηλαδή, ότι δεν είμαστε οι καλοί,
Αλλά εκείνοι που πηγαίνουμε στο σπίτι του πατέρα για να γίνουμε καλοί. Ποτέ ο άνθρωπος δεν μπορεί να πει ότι είναι καθαρός. Από τη στιγμή που θα πει ότι ξέρεις εγώ είμαι καθαρός γιατί βαδίζω κάτω από το θέλημα του Θεού, ήδη έχει μιμηθεί τον νεοσφάρο από τον εγωισμό που έχει πάνω του γιατί λέει ότι είναι καθαρός. Έτσι έλεγε ο μεγάλος Υιός. Μα εγώ είμαι μαζί σου, είμαι εγώ σου έκανα όλα τα θελήματα και εσύ δεν μου έδωσες να φάω ούτε ένα κατσίκι. Έλα μέσα λέει, έλα μέσα παιδί μου και κατάλαβε ότι ο αδερφός σου ήταν χαμένος. Και ο αδερφός σου, προσέξτε το, ο Κύριος μιλάει, δεν λέει για τον άσωτο ότι δεν είναι αδερφός μας. Ποτέ δεν θα δούμε το Ευαγγέλιο να μιλάει για τους βαπτισμένους γενικά, ότι δεν είναι αδέρφια μας. Ας είναι άσωτη, είναι παιδιά του πατέρα. Τώρα, ο Κύριος με την κρίση δική του είναι ο κριτής. Μου αισθάνομαι μεγάλη συγκίνηση όταν ακούω το Κύριο να λέει «Ουκ ήλθον, δεν ήλθα για να κρίνω, αλλά για να σώσω». Και εμείς ποιοι είμαστε, ο Κύριος που κρίνουμε και δεν ενδιαφερόμαστε με την προσευχή μας να σωθεί στην αγκαλιά του Χριστού ο αδερφός μας. Αυτό τα δύο αδέρφια του πατέρα, ο ένας έλεγε «Μα, δεν είναι μα, είναι αδερφός σου, είναι το σπίτι του πατέρα σου, έλα και εσύ να χαρείς μαζί με τον αδερφό σου και τον πατέρα σου». Αμήν. Κανείς θα πει κάτι, να κλείσουμε το... Σας κούρασα λιγάκι, το ξέρω, ενώσιμο, αλλά είναι μεγάλη και παρέλειψα και πολλά από εδώ μέσα. Ωραία, ολόκληρο. Τι να είναι Δευτέρα, πάλι εδώ. Δεν είναι τίποτα καθαρή Δευτέρα. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Όλους σας. Τι λες που λέτε, άμα γυρίζεις γη, θα γίνονται τα πηγά. Άγιος Αθάνατος, Αγίος Αθάνατος, Αγίος Αθάνατος, Αγίος Αθάνατος, Αγίος Αθάνατος, πάρτε λοιπόν, Ιησούς Ιησούς, αγιαστείτε το όνομά σου, φέτε το βασιλείο σου, διηγείτε το τιμά σου, όσο ουρανό και τη γη, τον άρτο ημών των πλούσιων, δώσει η γη σίγουρα, κάθε στιγμή τα φιλήματα ημών, ως και η γη σαφία με του φιλέτε ημών, και μη σε ενέργειε μα πειρασμό, αλλά ρίσε η μάση από τον κυρούλο. Διευχόρο τον Αγίου Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, και λέξει και ζωέ του εμά, αμήν. Καλή σαν άκουστη να έχουμε, γιατί ήδη παίρνουμε. Σιγά σιγά. Τρώμε όλη την εβδομάδα κρέας, ψάρια τα πάντα και την άλλη βλέπουμε τι γίνεται. Σας ευχαριστώ όλους, πέρα και πέρα. Τα παλικάρια ακούνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ.